Κύριε Καραμπέρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Φάνηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει βρει ρυθμό, να έχει βρει φόρμα. Καλό πρώτο ημίχρονο και με τους Γερμανούς προχθές, αλλά μετά καθίζηση. Πώς το δείτε εσείς το παιχνίδι? Νομίζω ότι για το ρυθμό που λέτε, η ομάδα το τελευταίο 1-2 μήνες έχει όντως βρει ρυθμό. Έχουν επιστρέψει και τα παιδιά από τραυματισμούς. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και φάνηκε ότι γίνεται και δουλειά στο τμήμα τους προπονητές. Για το παιχνίδι το προχθεσινό, πιστεύω ότι παίξαμε μια καλύτερη ομάδα από εμάς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούσαμε μέχρι το τέλος να το παλέψουμε και να το πάμε στο τελευταίο σουτ που λένε στο χώρο του μπάσκετ. Ίσως μας επηρέασε λίγο και η κακή διαιτησία και των τριών διαιτητών. Ίσως μας επηρέασε ότι τα παιδιά της Λιούτιμπουργκ όντως παίζαν 10 άτομα, 10, δηλαδή έβαζε 5, έβγαζε 5 ανά πάσα στιγμή, δεν τους ενδιέφερε πως θα φάω τα κάνουν, παίζαν πολύ σκληρή άμυνα. Mm-hmm. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να χάσουμε το παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Προχωράμε, έχουμε άλλα 6 παιχνίδια, κύριε Τζοβατζόγλου. Δεν θα τα παρατήσουμε, να είστε σίγουροι, μέχρι το τέλος θα παλέψουμε για την πρόκριση. Α, το πιστεύετε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει τις 5 μάλλον νίκες που χρειάζεται? Άμα δεν το πιστεύουμε, δεν θα ήμασταν εδώ και δεν θα ήμασταν και ΠΑΟΚ, θα ήμασταν άλλη ομάδα. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Αυτό είναι σίγουρο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο του κάθε αγώνα. Γίνεται πολύς λόγος για τη διοργάνωση και για το επίπεδο διαιτησίας. Δηλαδή, ακόμα και προχθές δόθηκαν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, είχαν μεγάλη παρέμβαση στο παιχνίδι διαιτητές. Παρέμβαση με τεχνικές, με επιθετικά φάουλ περίεργα. Τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε? Βέβαια, δεν ξέρω, προχθές ο ΠΑΟΚ κυρίως έχασε γιατί ήταν κακός. Έτσι έβαλε 15 πόντους στο τετραμήχρονο. Αλλά υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός, ήταν τεράστιος εκνευρισμός για τα σφυρίγματα. Και το θέμα της διαιτησίας, ο Τσάπιος Λίγκ, όντως υπάρχουν πολύ κακές διαιτησίες. Δεν έχουν να κάνουν με τα πράγματα. Απλώς είναι κακοί οι διαιτητές. Όχι όλοι, ναι. Αλλά λόγω του επίπεδου, ότι οι καλοί διαιτητές, όπως ξέρετε, πολύ καλά έχουν λίγα. Δυσκολεύεται και η διοργανώτρια αρχή να βρει κάποιους διαιτητές που θα μπορούν να τους έχουν και εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι τα ξέρουν αυτά όλοι οι άνθρωποι της FIBA και της Champions League και κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη διαιτησία. Τα βλέπουν, παίρνουν τα παράπονά τους. Πρέπει να σας πω ότι με το που τελείωσε ο αγώνας και την άλλη μέρα είχαμε επαφή και με τον κύριο Κομινό και με τον αρμόδιο που είναι της Επιτροπής της Champions League. Είπαμε τα παράπονά μας, τα ξέρουν οι άνθρωποι, προσπαθούν, προχωρούν και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτός ο τομέας. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ αύριο. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Θα λέγαμε ότι είναι ένας από τους αντιπάλους τους άμεσους σε ΑΕΚ και την τετράδα και είναι πολύ ξεχωριστό αυτό το μάτς. Κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, ναι. Αλλά είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι η ανταγωνίστρια στις θέσεις 3-4 που πιστεύω ότι η ομάδα μας θα προσπαθήσει να βρεθεί στο τέλος του πρωταθλήματος, να είναι το Final Four της τετράδας, αλλά και γιατί πέρα από κάποιες ήττες που κάναμε, που και εμείς δεν τις περιμέναμε στην αρχή, αλλά υπήρχαν δικαιολογίες λόγω τραυματισμών κτλ. Να μην τα ξαναλέμε. Θέλουμε να επανορθώσουμε, να βρούμε την άκρη ώστε να βγάλουμε, ας πούμε, μια ήττα από πάνω σε μια νίκη που μπορεί να έχουμε ένα βασικό αντίπαλο όπως είναι η ΑΕΚ. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και η ΑΕΚ βρίσκεται, όπως βλέπετε, άρχισε να βρίσκει τα βήματά της. Έκανε δύο σημαντικές νίκες. Πρόκειται και για πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι κρίσουμε πολύ καλή ομάδα και τον Παντόγλου και θα το διαπιστώσουν στα επόμενα παιχνίδια και στο επόμενο καιρό όλοι οι φιλαθλοί μας. Τώρα, το παιχνίδι σημαδεύεται από ένα γεγονός που αφορά τους διαιτητές. Υπήρχαν πληροφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και πάρα πολλά παράπονα, κυρίως για ένα διαιτητή. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά, κυρίως για ένα διαιτητή, το οποίο κανείς δεν περίμενε και δεν ήθελε να τον δει να σφυρίσει το παιχνίδι. Πράγματι έγιναν οι ορισμοί, ανακοινώθηκαν από την ΕΟΚ, είδαμε μια τριάδα με τον κύριο Αναστόπουλο να ηγείται, ας πούμε, της τριάδας και ξαφνικά μετά από καμιά ώρα βλέπουμε στην ίδια ανακοίνωση να αλλάζει ο Αναστόπουλος από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, να μπαίνει ο Πιλοίδης. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό το σκηνικό? Αν το ψάξετε, τι έγινε? Τι να ψάξουμε, detective, είμαστε εδώ, ήρθαμε. Μα βγήκε μια ανακοίνωση με όνομα Αναστόπουλος και μετά από μια ώρα η ίδια ανακοίνωση και το όνομα Πιλοίδης.
Ναι, εδώ ήρθαμε σε Αθηνά να υπηρετήσουμε μια ομάδα, επειδή αγαπάμε την ομάδα και επειδή μας αρέσει και το μπάσκετ. Ναι. Αν αυτοί θέλουν εκεί που κάνουν τους αρχιδιαιτητές να κάνουν διάφορα παράξενα πράγματα και μετά να παίρνουν τηλέφωνα και να ζητάνε συγγνώμη και να λένε εγώ φταίω ή ο άλλος φταίει και να φταίνουν όλοι οι αρχιδιαιτητές και να μας λένε ναι, κάναμε λάθος, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση και πρέπει να τους αλλάξουμε. Γιατί έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικό χώρο. Αν αυτοί δουλεύουν ερωτεχνικά, δεν φταίνουν τα σωμάτια που πληρώνουν τους παίχτες. Δεν φταίει ο φίλαθλος που έρθει να δει ένα παιχνίδι και θα εκνευριστεί με όλο αυτό το σκηνικό και μπορεί κάποια στιγμή να βρει να πετάξει κάτι και να τιμωρηθεί η ομάδα μας. Σε αυτά κάποια ευθύνη έχουν αυτοί που δημιουργούν τις καταστάσεις. Αν δεν μπορούν, ας παραιτηθούν. Σας ζήτησαν συγγνώμη για αυτό το σκηνικό και αυτή την παράξενη αλλαγή, αυτό μας λέτε. Βεβαίως, ζητήσανε συγγνώμη και από μόνοι τους. Και είπαν ότι ο ένας έχω την ευθύνη εγώ, ο άλλος έχω την ευθύνη εγώ. Δηλαδή, να μην μπαίνουν στη διαδικασία όνομά του, δεν θέλω. Ο ένας έρχεται την ευθύνη σε άλλον. Ο ένας έρχεται την ευθύνη σε άλλον. Ναι, προσπάθησαν και οι δύο να πούνε ότι αυτοί κάναν λάθος. Δηλαδή, ο ένας προσπάθησε να καλύψει τον άλλον. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ξέρετε σε αυτά τα θέματα και ειδικά εγώ τώρα παρακολουθώ το μπάσκετ και το βλέπω και είμαι χρόνια στα... γύρω από την ομάδα. Τα θεωρώ όλα του πονηρού. Ναι, δεν, γιατί ναι, κύριε δεν Γκαραμπέρι... Δεν με καλύπτει σαν σωματείο, δεν με καλύπτουν εμένα ναι, αυτά τα ναι, πράγματα. Γιατί πριν το παιχνίδι υπάρχει αυτή η καχυποψία για έναν συγκεκριμένο, κυρίως για έναν, και τελικά βγαίνει ένας ορισμός χωρίς να υπάρχει αυτός και μετά από λίγα λεπτά εμφανίζεται το όνομα Πιλοίδης. Η καχυποψία γιγαντώνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα τι να σας πω τώρα για το συγκεκριμένο διαιτητή. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε παίξει 10 παιχνίδια ναι. και έχουμε μόνο μία νίκη. Και θα μου πείτε, καλά, αυτό μπορεί να είναι σύμπτωση. Μα τι σύμπτωση, και το περσινό παιχνίδι με τον Άρη που κερδίσαμε, αν θυμάστε, κερδίσαμε λόγω τύχης. Θα το χάναμε. Mm-hmm. Γιατί έβαλε στο τελευταίο 1,5 λεπτό, 1 λεπτό, ο Κόνιερης ένα καταλάβος καλάθι με τα απλό που μπήκε μέσα το παιδί και πήραμε το μάτς. Και μπορεί ο συγκεκριμένος διαιτητής που είδε ότι ο Πάκος θα κερδίσει ο μάτς να ταγκώθηκε κιόλα. Δηλαδή τι να γίνεται σε 10 παιχνίδια να έχεις σχεδόν 10 ήττες, 9 ήττες, μια... Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε αυτό το θέμα του Πιλοίδη πάει και από παλιά, το 2008-2009. Κάποια στιγμή είχε τιμωρηθεί και έριξε την ευθύνη πάνω μας, γιατί φταίγαμε εμείς που τιμωρηθεί. Τέλος πάντων, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι θα μπει μέσα και θα παίξει 50-50, ακόμα θέλω να το πιστεύω αυτό και δεν θα μπούμε σε άλλες καταστάσεις. Το ελπίζω. Το προηγούμενο Σάββατο, παρόλα αυτά, είδαμε πάλι πράγματα και θαύματα στην Αμαλιάδα. Είδαμε να κλείνουν τα φώτα και να μην διακόπτουν το παιχνίδι. Είδαμε δίποντα να χρεώνονται για τρίποντα. Πώς μπορείτε να είστε αισιόδοξοι, γιατί λίγο ξεφεύγει η κατάσταση. Να σας πω ποια είναι η διαφορά τώρα του ενός διαιτητή με το άλλο. Ναι. Το Μπουρσανίδη θεωρώ ότι έχει αυτός ο διαιτητής μέλλον. Το θεωρώ καλό διαιτητή. Είναι από τους νέους επιδοφόρους διαιτητές, τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Θεωρώ ότι θα έχει μέλλον αυτό το παιδί. Φτάνει όμως να μην κάθεται και ακούει άλλους απ' έξω για προσωπικό τους συμφέρον των άλλων. Γιατί θα θέλουν να κάνουν κάποια δικά τους πράγματα μέσω του σωματείου. Αν προχωρήσει και αυτούς και κάποιοι άλλοι μπροστά με τις ικανότητες που έχουν, να ξέρουν ότι θα πετύχουν και ο κόσμος θα τους δώσει κάποια στιγμή το δίκιο. Λοιπόν, ο Μπουρσανής πρόκειται για καλό διαιτητή. Τώρα, προχθές τι έγινε. Γιατί έγιναν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε εδώ τρίποντα. Το φάουλ στον κόσμο. Σβήθαν τα φώτα, αυτά είναι καραγκιοζίδικα πράγματα, χωριάτικα πράγματα. Τέλος πάντων, μπροστά του γίναν και άλλα θέματα. Μπήκε ο προπονητής μέχρι μέσα κάποια στιγμή, έβγαλε τα σακάκια του ενός τεχνική μπροστά του. Ναι. Ούτε παρατήρηση που μπορούσε να δώσει τρεις τεχνικές στιγμές. Δηλαδή, αυτά πράγματα. Αν θες να είσαι, λέγεις, ένας διαιτητής που θα παίξει στην Ευρώπη, δεν μπορείς να τα κάνεις. Γιατί τα κάνεις αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τώρα. Αύριο μεθαύριο θα κάνεις ένα άλλο παιχνίδι που δεν συμφέρει τον αυτόν που είναι από πίσω σου. Και να σου πει παίξει και έτσι. Δεν λέω ότι έγινε. Του είπα μόνο να προστατεύσει τον εαυτό του. Το λέω μέσω του ραδιοφώνου, δεν μίλησα μαζί του. Γιατί τον θεωρώ καλό διαιτητή. Και εδώ σταματάει για μας αυτή. Αν υπάρχει κάποια συνέχεια στο θέμα, θα το ξέρετε. Να είστε σίγουροι που θα το μάθετε και θα το βγάλουμε μπροστά για να το μάθει ο κόσμος. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο κόσμο περιμένετε αύριο, μια και είναι πολύ. Πόσο κόσμο περιμένετε αύριο, μια και είναι πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα να τοποθετηθώ και να σας άσω αυτό που λέτε κάτι, σε αυτό που θέλετε το ερώτημα, θα σας απαντήσω. Ναι. Αυτή η ομάδα, το ξέρετε πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια έγινε μέσα από πολλές θυσίες. Και όταν λέω θυσίες, χαθήκαν αμέτρητες ψυχές, χαθήκαν περιουσίες, πήγαν οι φυλακοί οπαδοί μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το τμήμα το υπαραγαπά ο κόσμος. Τώρα που αυτή τη στιγμή εμείς το μεγαλώσαμε και ιδιοκτήτης είναι ο Ιβάν Σαββίδης, δηλαδή ο Πάκου του Σαββίδη.
θα τον αφήσουν αύριο μόνο ο κόσμος. Αυτό έχω να πω. Αναρωτιέστε, μάλλον δεν είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση μέχρι τώρα. Σίγουρα δεν είμαι. Σίγουρα δεν είμαι. Εγώ σαν ΠΑΟΚ ξέρω ότι δεν είμαι. Ναι. Και να σας πω και το άλλο και το πιο σοβαρό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει αν είναι ο Καραμπέρης στη διοίκηση ή ο Πρέλεβιτς, ο Γαλατσόπουλος ή... Να μην λέω ονόματα τώρα γιατί μπορεί να παρκήσουν και τα παιδιά. Έχει να κάνει την ΟΠΑΟΣ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει μέσα και να βλέπει ο διαιτητής, ο αντίπαλος, ο κάνει να δει 3.000 κόσμο. Το λιγότερο. Δεν μπορεί να με τους Γερμανούς να παίζουμε σε 1.000 άτομα και σε ένα αγώνα πρωταθλήματος με 500-1.500. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που βλέπουμε στο μπάσκετ στους κόσμους. Έχει πολύ άρνηση λάθος. Το είδατε προχθές με τον Παναθηναϊκό. Το βλέπετε στο βόλεϊ. Δηλαδή τι να μου πούνε, στο βόλεϊ τους δίνει όραμα. Αυτό είπα πριν από λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα ή το κύπελο πρέπει να παίζει μόνος του. Ή να παίζει μπροστά σε 1.000 άτομα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ολονού του κόσμου. Και ο ΠΑΟΚ αυτός εδώ θα συνεχίσει και την επόμενη εκατονταετία. Δεν θα τον αφήσουμε μόνο, ούτε θα διαλυθεί το τμήμα. Το τμήμα θα είναι εκεί, θα παλεύουμε αυτοί που είμαστε και αυτός ο κόσμος που έρχεται. Απλώς παρακαλώ αύριο τον κόσμο είναι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που πρέπει να το πάρουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες άλλες θέσεις που είχαμε και για τους άλλους λόγους που αναφέρατε εσείς, που πραγματικά είναι ιδιαίτεροι. Και θέλω ο κόσμος αύριο όσο μπορεί, 4,5 ώρα είναι το παιχνίδι, να είναι εκεί. Για να κλείσουμε και εσείς προσωπικά και ως διοίκηση, στο τέλος της χρονιάς, με τι θα είστε ικανοποιημένοι, με ποια επίτευξη στόχων? Καταρχήν, μια χρονιά που ξεκίνησε δύσκολα και άσχημα. Προσωπικά να σας πω, πρωτού το αγωνιστικό είμαι ικανοποιημένος με την οικονομική πια δυνατότητα που έχουμε από πλευράς ότι δεν χρωστάμε, δεν κινδυνεύουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε ομάδα πια που ανά πάσα στιγμή είμαστε αυτοδύναμοι και φυσικά έχουμε από πίσω το μεγαλύτερο οικονομικό παράγοντα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ μας και φυσικά μπορεί και από τους 1-2 στην Ελλάδα. Οπότε από αυτή την άποψη δεν φοβόμαστε. Τώρα πάμε στο αγωνιστικό. Ναι. Είναι από λίγο σας είπα ότι με την ΑΕΚ θα διεκδικήσουμε την τρίτη μετάτερη θέση. Τρίτη μετάτερη θέση. Για εκεί είμαι ικανοποιημένος. Όταν η ομάδα τερματίσει στο Final Four στην τετράδα. Ναι. Αυτό θέλω να γίνει φέτος. Έχουμε την ομάδα και να ξέρετε ότι την ομάδα δεν την αφήνουμε. Έτσι όπου θέλει και βλέπουμε ότι θέλει προσθήκη, να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε. Και να είστε και τώρα... έτοιμοι μήπως ας πούμε κάτι γίνει κάτι στιγμή. Σήμερα αύριο? Δεν λέω σήμερα αύριο ή σε μία ώρα, είπα. Μάλιστα. Ότι μπορεί κάποια... Πάντως την ομάδα δεν την αφήνουμε έτσι, να το ξέρετε και στο Βατζόγλου, με όποιες δυνατότητες έχουμε. Μάλιστα. Έχουμε μεγάλη βοήθεια και από τον κύριο Σαββίδη, από την πλευρά του κύριου Σαββίδη, αλλά υπάρχει αγάπη από όλα τα παιδιά που είναι εκεί μέσα στη διοίκηση, από τους υπαλλήλους, από όλους. Όλοι όσοι είναι στο ΠΑΟΚ ονειρεύονται κάποια στιγμή ότι θα δουν ένα ΠΑΟΚ που θα ξανακινήσει και θα διεκδικήσει πάλι τους τίτλους. Αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σε όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.